Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Ο λόγος για τον οποίο σας διένυμα αυτές τις φοροτυπίες από κανόνες, από το πιδάλιο είναι διότι οι κανόνες αυτοί έχουν σχέση με το θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους τελευταία, με το θέμα της διακοπής του μνημοσύνου των Οικουμενιστών Επισκόπων. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται λόγος για τη διακοπή του μνημοσύνου των επισκόπων, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία, πολλές φορές και στα ειρηνικά, αλλά και μέσα στη Θεία Λειτουργία, μνημονεύουμε το όνομα του επισκόπου. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ανθίμου, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παντελεήμονος, αλλά και μέσα στη Θεία Λειτουργία, εν πρώτης μνήσθητι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ανθίμου. Αυτό λέγεται το μνημόσυνο του Επισκόπου. Μνημονεύουμε τον Επίσκοπο κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών. Και γιατί γίνεται λόγος για την διακοπή αυτή του μνημοσύνου, δηλαδή να μην μνημονεύουμε τον Επίσκοπο μέσα στη Θεία Λειτουργία? Παρακαλώ. Τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν είναι αστεία. Δεν σηκώνουν συζητήσεις και είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Έχουν σχέση με τη σωτηρία μας τα θέματα αυτά και με την αίρεση. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο συζητούμε για τη διακοπή του μνημοσύνου των επισκόπων είναι διότι υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος με βάση την εμπειρία την προηγουμένη της Εκκλησίας μας λέει ότι όταν ο Πατριάρχης, ο Μητροπολίτης ή ο Επίσκοπος κηρύσει γυμνή την κεφαλή την αίρεση, και ο κανόνας αυτός είναι ο 15ος, δεν θα την αναλύσουμε, απλώς να σας τον πω. Ο κανόνας αυτός είναι ο 15ος, εκεί που γράφει 14ος, 13ος, 14ος, 15ος, είναι ο 15ος κανόν. Αν γυρίσετε τη σελίδα, λέει της Α και Β λεγόμενη συνόδου, της πρωτοδευτέρας. Α και Β είναι η πρωτοδευτέρα σύνοδος. Στη φοροτυπία που έχει τον 15ο κανόνα, από την άλλη πλευρά, επάνω στο κεφαλάρι, επάνω στο περιθώριο, λέει της Α και Β λεγόμενη συνόδου. Της Α και Β της πρωτοδευτέρας συνόδου. Θα σας πω σήμερα περιληπτικά, κάνουμε εισαγωγή στο μάθημα σήμερα, δεν θα το αναλύσουμε σήμερα. Αυτή λοιπόν η Α και Β σύνοδος, δηλαδή η πρωτοδευτέρα σύνοδος, δεν έχει σχέση ούτε με την Α οικουμενική, ούτε με τη Β οικουμενική, που λέει της Α και Β οικουμενικής. Ονομάστηκε αυτή πρωτοδευτέρα Α και Β οικουμενική σύνοδος, διότι συνήλθε το 861 επί της εποχής του Μεγάλου Φωτίου, συνήλθε σε δύο περιόδους. Σε μία πρώτη περίοδο, σε αλφα περίοδο, διάκοψε τις εργασίες της και στη συνέχεια το ίδιο έτος συνήλθε και σε μία άλλη δεύτερη περίοδο. Γι' αυτό λέγεται αλφα και βήτα. Μία σύνοδος δηλαδή η οποία συνήλθε δύο φορές η ίδια η σύνοδος. Γι' αυτό λέγεται αλφα και βήτα, λέγεται πρωτοδευτέρα σύνοδος. Αυτή λοιπόν η σύνοδος, η αλφα και βήτα ή πρωτοδευτέρα, εξέδωσε 17 κανόνες. Και ανάμεσα στους 17 κανόνες που εξέδωσε είναι και αυτός ο περίφημος, ο διαβόητος. Έχει γίνει διαβόητος αυτός ο κανόνας τον τελευταίο καιρό με πολλή βιβλιογραφία. Όλοι γράφουν για τον κανόνα αυτό, ο καθένας τον ερμηνεύει όπως τον καταλαβαίνει. Και να δούμε ποια ερμηνεία είναι σωστή. Έχουν γραφεί βιβλία ολόκληρα για αυτόν τον κανόνα της πρωτοδευτέρας συνόδου, της Α και Β συνόδου. Και το κύριο θέμα στο οποίο ερίζουν οι ερμηνευτές αυτού του κανόνους, σας το λέω εισαγωγικό, τώρα θα το δούμε, για να σας κινήσω το ενδιαφέρον σας. Το κύριο θέμα για το οποίο ερίζουν αυτοί οι οποίοι ερμηνεύουν αυτόν τον κανόνα είναι αν αυτό που λέει αυτός ο κανόνας
δηλαδή η διακοπή του μνημοσύνου του κηρύσσοντος αίρεση επισκόπου, ο κανόνας αυτός λέει πως αν κάποιος πατριάρχης, μητροπολίτης ή επίσκοπος κηρύσει γυμνή τη κεφαλή, τι σημαίνει γυμνή τη κεφαλή, δηλαδή παρησία, φανερά, ξεδιάντροπα, όχι με σκεπασμένο, έτσι, κηρύσεις, το απάμβονος, κηρύσει γυμνή τη κεφαλή την αίρεση, αυτού του πατριάρχου, μητροπολίτου, επισκόπου, μπορούμε να διακόψουμε το μνημόσυνο. Δέστε λοιπόν, απλώς να πάρετε μία, δέστε λοιπόν αυτόν τον κανόνα, τον 15ο, λέει, τα οριστέντα περί πρεσβυτέρων και επισκόπων και μητροπολιτών, αυτά είναι στους προηγουμένους κανόνες, πολλό μάλλον επί πατριαρχών αρμόζει, ώστε ή της πρεσβύτερος ή επίσκοπος ή μητροπολίτης τολμήσει αποστήνε της προς τον οικείον πατριάρχη κοινωνίας και μη αναφέρει το όνομα αυτού κατά το ορισμένον και ρεταγμένον εν τη Θεία Μυσταγωγία, αλλά προεμφανίας συνοδικής και τελείας αυτού κατακρίσεως σχίσμα ποιήσει. Μας λέει λοιπόν εδώ στην αρχή, στο πρώτο μέρος του κανόνους, ότι όποιος πρεσβύτερος ή της πρεσβύτερος ή επίσκοπος ή μητροπολίτης τολμήσει να μην έχει κοινωνία, αποστείνε της προς τον οικείον πατριάρχη κοινωνίας, να αποστεί, να πάρει αποστάσεις από τον πατριάρχη του και δεν αναφέρει το όνομά του και μη αναφέρει το όνομα αυτού εν τη Θεία Μυσταγωγία, αλλά προεμφανία συνοδικής και τελείας αυτού κατακρίσεως, δεν αναφέρει το όνομα του πριν επισήμως να καταδικαστεί ο Πατριάρχης ή ο Μητροπολίτης ο Επίσκοπος, τότε αυτός ο Πρεσβύτερος, ο Επίσκοπος ή ο Μητροπολίτης, αυτός που δεν αναφέρει, δεν μνημονεύει το όνομα του Πατριάρχου πριν ο Πατριάρχης καταδικαστεί από Σύνοδο, αυτός είναι σχισματικός. Αυτός κάνει σχίσμα. Επομένως, δέστε εδώ, στο πρώτο μέρος του κανόνους, έχουμε κάτι πολύ φοβερό, δηλαδή λέμε για διακοπή μνημοσύνου, αλλά μπορεί αυτή η διακοπή μνημοσύνου να σημαίνει σχίσμα. Λέει λοιπόν ότι όποιος πρεσβύτερος ή επίσκοπος ή μητροπολίτης τολμήσει αποστείνε της προς τον οικείον πατριάρχη κοινωνίας και μη αναφέρει το όνομα αυτού εν τη Θεία Μυσταγωγία, αλλά προεμφανία συνοδικής και τελείας αυτού κατακρίσεως, πριν αυτός ο πατριάρχης φανερά να καταδικαστεί συνοδικά, αυτός κάνει σχίσμα. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του κανόνους που δεν μας αφορά. Θα τα δούμε λεπτομερώς στα μαθήματά μας. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο μέρος το οποίο μας αφορά. Τι λέει το δεύτερο μέρος? Λέει, τούτον όρισε η Αγία Σύνοδος, πάσης ιερατείας, παντελώς αλότριον είναι, ή μόνον ελεγχθεί τούτο παρανομήσας. Αυτός λοιπόν ο οποίος δεν μνημονεύει τον Πατριάρχη και τα λοιπά, αυτός η Αγία Σύνοδος αυτή η πρωτοδευτέρα, όρισε να είναι ξένος προς την ιεροσύνη. Πάσης ιερατείας δηλαδή καθερείται. Πάσης ιερατείας παντελώς αλότριον είναι, ή μόνον ελεγχθεί τούτο παρανομήσας. Αλλά πρέπει γι' αυτό να ελεγχθεί, να τον καλέσουν σε δίκη και να τον ελέγξουν. Μην τον καθαιρέσουν χωρίς να τον ακούσουν. Πρέπει να γίνει έλεγχος, πρέπει να γίνει ανάκριση. Τούτον όρισε η Αγία Σύνοδος, πάσης ιερατείας παντελώς αλότριον είναι, να είναι αλότριος, να αποξενωθεί από την ιεροσύνη, να καθοριστεί, ή μόνον ελεγχθεί τούτο παρανομήσας. Απλώς πρέπει η Σύνοδος να τον καλέσει για να δικαστεί και να απολογηθεί. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος που μας ενδιαφέρει κυρίως εμάς, και ταύτα μένες φράγκης τέτε και όριστε, περί των προφάση τεινών εγκλημάτων των οικείων αφισταμένων προέδρων και σχίσμα ποιούντων και την ένωση της Εκκλησίας διασπόντων. Αυτά όμως τα ορίζουμε, ότι δηλαδή είναι σχισματικοί και καθερούνται, για αυτούς οι οποίοι με πρόφαση κάποια αμαρτήματα των επισκόπων, κάποια εγκλήματα των επισκόπων δημιουργούν σχίσμα. Δηλαδή αν νομίζουμε ότι ο δεσπότης είναι κλέφτης ή ο δεσπότης είναι πόρνος, ή ο δεσπότης είναι μοιχός ή είναι άδικος, για τέτοια αμαρτήματα ηθικά, αν κάποιος δεν μνημονεύει τον Πατριάρχη, πριν να καταδικαστεί, αυτός κάνει σχίσμα. Και λέει στη συνέχεια, η Γάρ τώρα κάνει την εξαίρεση. Αυτά λοιπόν είναι για αυτούς οι οποίοι διακόπτουν το όνομα το μνημόσυνο, για αυτούς προφάση τεινών εγκλημάτων
αν για κάποια παραπτώματα, για κάποια αδικήματα, για κάποια εγκλήματα του Επισκόπου διακόπτουν το μνημόσυνο. Αλλά υπάρχει και άλλη περίπτωση που είναι διακοπή μνημοσύνου. Ποιοι? Η γάρ διαίρεσιν τεινά παρά τον Αγίον, αυτό μας ενδιαφέρει. Η γάρ διαίρεσιν τεινά παρά τον Αγίον Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένην της προς τον Πρόεδρον Κοινωνίας εαυτούς διαστέλλοντες, εκείνου δηλωνώντι την αίρεσιν δημοσία κηρύττοντος και γυμνήτη κεφαλή επ' εκκλησία διδάσκοντος, ητι ούτι ου μόνον τη κανονική επιτιμήση ουχ υπόκεινται προς συνοδικής διαγνώσεως εαυτούς της προς τον καλούμενον επίσκοπον κοινωνίας αποτυχίζοντες, να και η λέξη αποτύχηση που τη λέμε συχνά, εδώ και από εδώ την παίρνουν τη λέξη αποτύχηση, αλλά και της πρεπούσης τιμής της Ορθοδόξης αξιοθήσονται. Το πρώτο λοιπόν μέρος του κανόνος, του 15ου, λέει ότι όσοι διακόπτουν το όνομα, το μνημόσυνο του Πατριάρχου, του Μητροπολίτου, του Επισκόπου, προφάσει τεινών εγκλημάτων, δηλαδή για κάποια εγκλήματα, για κάποιες αμαρτίες, αυτοί κάνουν σχίσμα. Δεν ισχύει όμως αυτό και καθερούνται αυτοί. Δεν ισχύει όμως αυτό και για εκείνους οι οποίοι διαίρεσιν τεινά, για κάποια αίρεση που κηρύσει, για αίρεση τεινά, παρά των Αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένην, η οποία αίρεση είναι καταδικασμένη από συνόδους ή από Αγίους Πατέρες, αυτοί λοιπόν οι οποίοι διαστέλουν αυτούς τις προς τον Πρόεδρον Κοινωνίας, δεν έχουν σχέση με τον Επίσκοπο, εκείνου δηλωνώτη του Προέδρου την αίρεση δημοσία κηρύττοντος, όταν αυτός ο Πρόεδρος κηρύσει δημοσία την αίρεση, γράφει για την αίρεση, κηρύττει για την αίρεση, και γυμνείται κεφαλή επ' εκκλησίας διδάσκοντος και μέσα στην εκκλησία διδάσκει με παρησία. Αυτοί λοιπόν δεν υπάγονται στον προηγούμενο κανόνα ότι καθερούνται. Αυτοί οι τιούτοι και μάλιστα προς συνοδικής διαγνώσεως. Οι τιούτοι ου μόνον τη κανονική επιτιμήση ουχ υπόκεινται προς συνοδικής διαγνώσεως. Δηλαδή εδώ δεν περιμένουμε να έρθει σύνοδος και να καταδικάσει τον επίσκοπο για την αίρεση. Αλλά αν διαπιστώσουμε ότι έχει αίρεση ο Επίσκοπος, ο Πρόεδρος, και προς συνοδικής διαγνώσεως, πριν η Σύνοδος τον καταδικάσει, μπορούμε να διακόψουμε το μνημόσυνό τους. Και αυτοί όχι μόνο δεν τιμωρούνται, δεν καθερούνται ως σχισματικοί, αλλά αντίθετα και της πρεπούσης τιμής της Ορθοδόξης αξιοθήσονται. Αυτοί πρέπει να τιμώνται. Αυτοί οι οποίοι κάνουν διακοπή μνημοσύνου του Επισκόπου, του Πατριάρχου, του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος κηρύσσει αίρεση, αυτοί όχι μόνο δεν τιμωρούνται, αλλά και πρέπει να τιμώνται. Και δικαιολογεί γιατί πρέπει να τιμώνται και να μην τιμωρούνται. Ούγαρ επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, διότι δεν κατεδίκασαν επισκόπους αληθινούς. Αυτός που κηρύττει αίρεση δεν είναι επίσκοπος, αλλά είναι ψευδεπίσκοπος και ψευδοδιδάσκαλος. Επομένως καλά κάνουν και διακόπτουν το μνημόσυνό του. Ούγαρ επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν και ου σχίσματι την ένωση της Εκκλησίας κατέτοιμον, και δεν έκαναν σχίσμα μέσα στην Εκκλησία, αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησία εσπούδασαν ρίσταστε, αλλά φρόντισαν να γλιτώσουν την Εκκλησία από σχίσματα τα οποία προκαλούν αυτοί που κηρύσουν αίρεση. Αυτός που κηρύσει αίρεση, αυτός κάνει σχίσμα στην Εκκλησία. Επομένως, αυτός που διακόπτει το μνημόσυνο του κηρύσσοντος αίρεση, όχι μόνο δεν κάνει σχίσμα, αλλά αντίθετα γλιτώνει την Εκκλησία από τα σχίσματα. Τώρα, αυτός είναι ο περίφημος 15ος κανόν, μία πρώτη του ανάγνωση. Θα ασχοληθούμε μερικά μαθήματα με τον κανόνα αυτόν, γιατί γίνεται χαμός. Και να σας πω μόνο πως επειδή γίνεται χαμός, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Σας το είχα πει αυτό. Πριν από 3 χρόνια και νιώθω ένοχος, με παρεκάλεσε ο γέροντας Γαβρίλ, ο γνωστός γέροντας Αγιορείτης, που τα έχουν χάσει όλοι. Ο ένας λέει αυτό, άλλος λέει εκείνο, άλλος λέει εκείνο. Πάτερ Θεόδωρε, σας παρακαλώ, δέστε τον κανόνα, πάρτε τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος και κάντε μας μια μελέτη, γράψτε τελικώς τι ισχύει γύρω από τον κανόνα αυτό. Ποιος έχει δίκιο? Έχει δίκιο ο γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος δίνει μια κάποια ερμηνεία στον κανόνα αυτόν? Έχει δίκιο ο ιερομόναχος Θεοδόρητος Λόγιος, μοναχός του παλιού ημερολογίου,
ο οποίος αντέκρουσε τις θέσεις του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Έχει δίκιο ο πατήρ Τρικαμινάς ο Ευθύμιος, ο οποίος έχει γράψει και αυτό ένα βιβλίο. Έχει δίκιο ένας ιερομόναχος Βασίλειος Παπαδάκης, που έχει γράψει και αυτό ένα τεράστιο. Και έχουν γράψει του κόσμου οι άνθρωποι, ερμηνεύοντας όχι τον κανόνα αυτόν. Καθίστε, πατήρ Θεόδωρο, και κάντε μας μία μελέτη, να δούμε τελικώς τι ισχύει, τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε προβλήματα μέσα στην Εκκλησία, να μην κάνουμε κανένα λάθος. Αλλά εγώ, λόγω του ότι ιδιαίτερα τα τελευταία 1,5-2 χρόνια ήταν πολύ φορτωμένα με την Σύνοδο, δεν μου έμεινε καιρός να ασχοληθώ με το θέμα αυτό. Και ακόμη κι εγώ έβλεπα εδώ, έβλεπα εκεί, έβλεπα εκεί, έβλεπα εκεί. Και αποφάσισα τώρα με την ευκαιρία που θα κάνουμε τα μαθήματα αυτά εδώ να ξαναδώ κι εγώ όλη την σχετική βιβλιογραφία και να ξαναδώ τα κείμενα. Και θα τα δούμε τα κείμενα εδώ μαζί και θα δούμε τις βασικές θέσεις και αυτών των πατέρων του Γέροντος Επιφανίου Θεοδωροπούλου, μακαριστού πλέον, ενός πολύ λογίου και αναρέτου κληρικού, του Γέροντος Θεοδωρήτου Ιερομονάχου, Αγιορείτης Ζηλωτής Μοναχός, ο οποίος προσεχώρησε στο παλιό ημερολόγιο Λογιότατος Μοναχός και πολύ καλός γνώστης των Ιερών Κανόνων, και πολλούς από τους δικούς μας σήμερα έγιναν και συνέδρια για το θέμα αυτό, οι οποίοι γράφουν γύρω από το θέμα αυτό. Για να καταλάβετε τώρα πόσο σημαντικά είναι όλα τα θέματα αυτά, θα σας κάνω σήμερα, έχω φέρει μαζί μου εδώ, να σας διαβάσω δύο κείμενα δύο Μητροπολιτών γνωστών, οι οποίοι έκαναν διακοπή μνημοσύνου παλαιότερα. Και να δείτε πώς το τοποθετούν. Τώρα έχετε ακούσει τον κανόνα, τον επικαλούνται και αυτοί τον κανόνα. Να ακούσετε λοιπόν τι λένε για τη διακοπή μνημοσύνου οι δύο αυτοί αρχιερείς, οι οποίοι έκοψαν το μνημόσυνο του Αθηναγόρα το 1970. Πρόκειται περί των Μητροπολιτών Μακαριστών Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου, ο οποίος πρώτος έκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα με βάση τον κανόνα αυτών. Και του Μητροπολίτου επίσης Αυγουστίνου Καντιώτη, ο οποίος ακολουθώντας τον Ελευθερουπόλεως, ο οποίος πρώτος έκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα, έκοψε και αυτός και στη συνέχεια ακολούθησε μακαριστός και αυτός ο Παραμυθίας Τίτος και σχεδόν ολόκληρο το Άγιον Όρος. 1969 με 72-73 ολόκληρο το Άγιον Όρος, σύν αυτής της Αγιορείτες και ο Άγιος Παΐσιος, έκοψαν το μνημόσυνο του Αθηναγόρα. Δεν είναι τα πράγματα απλά. Και τώρα αναλογικά θα έπρεπε να το είχαμε κόψει χίλιες φορές, διότι αυτά που κάνει ο Βαρθολομαίος τώρα και οι άλλοι είναι πολύ χειρότερα από αυτά που έκανε τότε ο Αθηναγόρας. Και πολύ πιο τολμηρά. Αλλά ποιος ξέρει, ποιος ενημερώνεται για όλα αυτά και πώς εμείς σήμερα εξακολουθούμε να μην έχουμε την ευαισθησία που είχαν αυτοί οι Αγιορείτες τότε και λυπάται και για τους τωρινούς Αγιορείτες, οι οποίοι έκοψαν το μνημόσυνο του Αθηναγόρα με μικρότερα εκκλησιαστικά ανοίγματα και εκκλησιαστικά παραπτώματα. Ακούστε λοιπόν τι γράφει το ιστορικό τηλεγράφημα του Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου για τη διακοπή του μνημοσύνου του Αθηναγόρα. Γράφει λοιπόν, το γράφει προς την Σύνοδο, η οποία Σύνοδος δεν τόλμησε να τους τιμωρήσει, διότι τώρα μας φοβίζουν όλους πως αν διακόψετε το μνημόσυνο θα σας καθαρέσουμε, είστε σχισματικοί, θα σας διώξουμε. Γιατί δεν καθαρέσατε τότε και αυτούς? Γιατί δεν τους καθαρέσατε? Γιατί δεν υπάρχει κανονικό αίρισμα. Δεν υπάρχει κανονική βάση και πρέπει να βρουν κατηγορίες άλλες ασύστατες για να καθαρέσουν. Απειλούν και τώρα τον αρχιμανδρίτη τον Παΐσιο Παπαδόπουλο που διάκοψε το μνημόσυνο, τον απειλούν με καθαίρεση. Γιατί δεν τους καθαίρεσαν τότε και τους Αγιορείτες όλους οι οποίοι διάκοψαν το μνημόσυνο και φωνάζουν σχισματικοί είστε κτλ. Ακούστε λοιπόν το τηλεγράφημα του Αμβροσίου προς τη Σύνοδο, τη δική μας, την Ελλαδική Σύνοδο. Με τα πικρίας ανέγνωμεν βλασφήμους δηλώσεις Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα, καταχωριστήσα στις απογευματινήν εφημερίδα Αθηνών, διόν εδονήθησαν θεμέλια Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως. Ένιωσε ο επίσκοπος πως δονούνται τα θεμέλια. Τώρα σεισμός γίνεται, χαμπάρι δεν παίρνουμε. Η κατά της Ορθοδοξίας επίθεσης και δι' ακριβώς μίαν εβδομάδα πρώτης Κυριακής των Νηστιών του 70, καθήν
Τα πλήθη των Ορθοδόξων εορτάζουν τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας κατά πασών των αιρέσεων, υπήρξε καθόλα στας ενδείξεις προμελετημένη και επίβουλος. Το φανάριον, όπερ μέχρι και τις προχθές, το έχω πει εγώ χιλιάδες φορές αυτό και θα το έχω αποδείξει, το φανάριον όπερ μέχρι και τις προχθές, μέχρι και του 19ου αιώνους, απετέλει ένδοξον έπαλξην των υπέρ της Ορθοδοξίας ατρίτων αγώνων, οι ηγέτε του οποίου στεναρώς ηγονίστησαν και θυσιάστησαν υπέρ της πανσέπτου Ορθοδοξίας, μέχρι του 19ου αιώνους, σήμερον με επικεφαλής των Οικουμενικών Πατριάρχην και έτινας ευαρύθμους ομόφρονας αυτό κληρικούς, εξεστράτευσε δια να την πλήξει θανασίμως. Το φανάρι πλήττει θανασίμως στην Ορθοδοξία. Επί Αθηναγόρα, τώρα χειρότερα. Εφό και επεστρατεύθη η πρώτου μεγέθους κατά την πατριαρχική έκφραση φυσιογνωμία, ο Μητροπολίτης δηλωνώτη Χαλκιδόνος κύριος Μελίτων, η φωνή του φαναρίου κατά τον Πατριάρχην, όμοιον του οποίου δεν έχει πολλούς το φαναρίον, και τον οποίον ασφαλώς θα απεθαύμαζε την Κυριακή της Κυροφάγου ο Πατριάρχης, όταν ιδέως οίκοεν αυτού εξ Αθηνών ομιλούντος περί ανέμων και υδάτων, περί μεταμορφώσεως της Εκκλησίας, περί καρναβάλου, αλλά και άκουσον και περί υποκρισίας. Την Κυριακή της Κυροφάγου, αυτός ο Μητροπολίτης ο Χαλκιδόνος Μελίτων έκανε στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών ένα κήρυγμα, το οποίο τους κοσμικούς τους ξετρέλανε και μιλούν όλοι για το ωραίο κήρυγμα. Αλλά ήταν ένα κήρυγμα φοβερό, αντορθόδοξο. Με ποιον όμως κύρος ο κύριος Μελίτων ετόλμησε να στυλιτεύσει υποκριτάς και υποκρισίαν, όταν ο ίδιος και δι' εν ώρα θείας λειτουργίας μυρίους υποκριτικούς φωνητικούς ατικισμούς μετελθών. Ωραίο αυτό, ε! Ήταν λογιότατος ο Αμβρόσιος, ατικισμούς. Και διαχειρονομιών και ποικίλων του σώματος κινήσεων, οίκιστα σοβαρών και σεμνών, κατά τας μαρτυρίας ακικοότων και ορακότων, ουχείς λειτουργούς του υψίστου, άλλης ηθοποιούς και μίμους προσιδιάζουσών, έχουμε και τώρα κάποιους ηθοποιούς, και ιερείς και αρχιερείς. Έναν δε δεν τον αντέχω να τον βλέπω έναν επίσκοπο. Είναι σκέτος ηθοποιός. Φαντάζεστε ποιον. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτός με αυτά στην Αθήνα. Παρακαλώ. Επέτυχε να πείσει τους πάντας ότι όντως διαθέτει αξιόλογων τάλαντων υποκριτικής ικανότητος και τέχνης. Διατάφτα. Κατόπιν λοιπόν των δημοσιευθυσών δηλώσεων του Πατριάρχου, διόν ούτως φέρεται προσχωρών ανεπιφυλάκτως εις αίρεσιν, εξαντληθήσεις της υπομονής μου και μη υπάρχοντος περαιτέρω περιθωρίου αναμονής, έπαυσα από σήμερον μνημοσύνου τούτου. Μέχρι πότε. Έκανε υπομονή ο Αθηναγόρας, είπε αυτό, είπε εκείνο. Τη χρονιά εκείνη είπε κάτι για το πρωτείο, για το αλάθη, το απαράδεκτα. Και λέει δεν τον αντέχω άλλον. Έπαυσα λοιπόν σήμερα μνημοσύνου τούτου στις νέες χώρες, στην Ελευθερούπολη. Υποχρεωμένος να λέει του Πατριάρχου ημών τότε Αθηναγόρου και της Ιεράς ημών Συνόδου των ορθοτομούντων των λόγων της αληθείας. Μέχρι πότε. Κατεφαρμογήν, ακούστε, κατεφαρμογήν 15ου κανόνος πρωτοδευτέρα συνόδου. Εφαρμόζοντας λοιπόν τον 15ο κανόνα της συνόδου αυτών που σας διάβασα, διακόπτω από σήμερα το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου. Του λοιπού θα μνημονεύουμε Αγίας και Ιεράς ημών συνόδου, διότι των νέων χωρών μνημονεύουν, κάνουν διπλό μνημόσυνο. Μνημονεύουν και τον Πατριάρχη και την Ιερά Σύνοδο. Λέει εγώ σταματώ να μνημονεύω τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μνημονεύω μόνο την Ιερά Σύνοδο. Επιφυλασσόμενος επαναλάβω μνημόσυνον αυτού ευθύς ως ούτως αποδοκιμάσει ή διαψεύσει αντορθοδόξους δηλώσεις του. Καθάς
εκ θεμελιωτικέ της Ορθοδόξου πίστεως και σατανικής εμπνεύσεως αιρέσεις πρωτίου και αλαφίτου, καθάς δηλώσεις του, αποτελούν απλά εκκλησιαστικά έθιμα και ασημάντους διαφοράς. Είπε λοιπόν ο Αθηναγόρας ότι το αλάθητο και το πρωτείο είναι ασήμαντες διαφορές. Σήμερον σύμπασα η Ορθοδοξία γεραίρει την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, όταν τα έγραφε αυτά, ήταν Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, 40η του 1970, προχθές εόρτασε την ιερά μνήμη του Μεγάλου Φωτίου, 6 Φεβρουαρίου, επανηγύρισε επί τη εορτή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού στις 19 Ιανουαρίου. Θα πρέπει αμέσως, εγώ τα έχω πει πριν τα διαβάσω αυτά, θα πρέπει αμέσως να διαγραφούν από το Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας ού μόνον τα ονόματα των διαλυφθέν των Αγίων, αλλά και απάντων των υπέρ της Ορθοδοξίας διαμέσου των αιώνων αγωνιστέντων και ανερεθέντων μαρτύρων. Αυτοί αγωνίστηκαν εναντίον του παπισμού, εναντίον του προθήτου και εναντίον του αλαθήτου. Και έρχεται τώρα Αθηναγόρας και λέει να τους βγάλουμε αυτούς από τις εκκλησίες. Λυπούμε βαθύτατα δια την ειν έλαβον αυστηράν θέσιν έναντι ανακύψαντος σοβαροτάτου ζητήματος. Η αρχιερατική μου συνείδηση με υποχρεεί ή να μη σιωπήσω περαιτέρω. Καιρός όπως υψωθούν φραγμοί ισχυροί και ανυπέρβατοι κατά παπικού δεσποτισμού και επεκτατικών αυτού σχεδίων, ταπεινός υπηρέτης των οποίων ανεδείχθη ατυχώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης και εις εν αυτό ασθενείς τη Ορθοδόξου πίστη οικουμενιστέ. Πιστεύομαι ότι η Ιερά Σύνοδος της Ελλαδικής Εκκλησίας ου μόνον θα κατανοήσει απόφαση μου, η Συν με οδηγεί επιταγή συνειδήσεώς μου, αλλά και θα εφαρμόσει έναντι δογματικός εκτροχιαστέντος Πατριάρχου ό,τι οι ιεροί κανόνες υποδεικνύουν και επιτάσσουν. Σαν να τους λέει, όχι μόνο δεν μπορείτε να με τιμωρήσετε, θα κατανοήσετε, αλλά πρέπει και εσείς να διακόψετε το μνημόσυνο. Αυτό επιτάσσει ο ιερός κανόνας. Αυτά λοιπόν ο Αμβρόσιος τότε. Τον τελευταίο καιρό δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο, δημοσιεύθηκαν κάποια αποσπάσματα από σχετικές δηλώσεις του Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτη, ο οποίος ακολούθησε μετά τον Αμβρόσιο και το λέει. Είναι από διάφορα βιβλία του Αυγουστίνου Καντιώτη, θα σας διαβάσω και αυτά, για να δείτε πως δεν είναι απλό θέμα, διότι κάποια φορά που ενδεχομένως σας άφηνα εδώ την εντύπωση ότι μπορεί και εγώ να διακόψω το μνημόσυνο, δεν έχετε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα του θέματος και λέτε όχι πάτερ, όχι πάτερ, όχι πάτερ, τι θα κάνουμε εμείς. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Η συνείδησή μου μου το επιβάλλει και οι κανόνες. Λέει λοιπόν εδώ ο Αυγουστίνος Καντιώτης, από διάφορα δημοσιεύματά του υπάρχουν παραπομπές. Μόλις έγινα επίσκοπος στη Φλόρινα το 70, ορισμένοι παλαιμερολογείτε με κατηγορούσαν ότι δεν έπαυσα το μνημόσυνο του Πατριάρχου Αθηναγόρα, που δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας και δεν τον απεκήρυξα ως αιρετικό. Το μνημόσυνο του Πατριάρχου στη Θεία Λειτουργία, του εν πρώτης μνήσιτη Κύρια κτλ. Ον χάρισε, όπως παρατηρεί ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, δεν έχει την έννοια βεβαιώσεως όλων αυτών, εκφράζει ευχή ο Κύριος να χαρίζει στον Επίσκοπο ή στον Πατριάρχη ψυχική ειρήνη, σωματική υγεία, αγαθή φήμη και διδασκαλία κατά πάντα ορθόδοξη. Μία ένσταση σε αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον της διακοπής του μνημοσύνου, και αυτή την ένσταση παρουσιάζει εδώ και ο Αυγουστίνος σε πρώτη φάση, είναι καλά. Όταν λέμε στη Θεία Λειτουργία «εν πρώτης μνήσιτη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών ή του Πατριάρχου ημών Ανθίμου η Αθηναγόρα, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες, σών έντιμον υγιά μακροημορεύοντα», εκείνο το «χάρισε» είναι ευκτική. Χάρισε με αλφα γιώτα. Δεν λέμε ότι ορθοτομεί τον λόγο της Εκκλησίας, αλλά λέμε ότι παρακαλούμε Θεέ μου να ορθοτομεί. Ευχόμαστε να ορθοτομεί τον λόγο της Εκκλησίας. Επομένως, δεν τον παρουσιάζουμε ότι ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας, λέει. Σε αυτό είναι σωστό. Αλλά στην άλλη όμως, σε άλλες δύο περιπτώσεις, εκεί τους παρουσιάζουμε ως ορθοτομούντας. Όταν στην Μεγάλη Είσοδο βγαίνει ο Επίσκοπος και λέει
του Πατριάρχου ημών Αθηναγόρου, του Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των ορθοτομούντων των λόγων της αληθείας. Εκεί λέμε ότι ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Εκείνο πρέπει να κοπεί σίγουρα σε περίπτωση τέτοια. Παρακάτω, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, συνεχίζει ο Αυγουστίνος, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας χωρίς αμφιβολία έχει προβεί σε ενέργειες που τον έφεραν μακριά από το ορθόδοξο φρόνισμα. Μου ζητούσαν λοιπόν οι παλαιομορολογίτες να τον κηρύξω για αυτές αιρετικό, να τον διαγράψω από τα δίπτυχα και να πάψω το μνημόσυνό του. Μόλις έγινε επίσκοπος, τους απήντησα ότι ορισμένες ενέργειες του Πατριάρχου ήταν παραβάσεις ιερών κανόνων που αν αποδειχθούν αληθινές συνεπάγονται καθαίρεση. Αλλά ποιος θα το επιβάλλει την καθαίρεση? Το αρμόδιο όργανο για κληρικούς είναι η Σύνοδος και για τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Ιεραρχία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και εδώ έχει λάθος ο μακαριστός, όχι η Ιεραρχία, η Σύνοδος του Πατριαρχείου. Αλλά δυστυχώς δεν κατέστη υπόδικος ενώπιον αυτής και έτσι παρέμενε στο θρόνο. Δεν δίκασε καμία Σύνοδος τον Πατριάρχη, δεν είχε διαβάσει καλά τον κανόνα που λέει και προσυνοδικής διαγνώσεως. Δεν είχε διαβάσει ακόμη καλά τον κανόνα, παρακάτω μετά τον διάβασε και έκανε αυτό που έκανε ο Βρόσιος, που ήξερε τους κανόνες. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, ο Αρχιεπίσκοπος των Παλαιομορολογητών, η καθαίρεση και ο αφορισμός διακρίνονται σε δυνάμει και ενεργεία. Είναι κάποιος δυνάμει καθυρημένος όταν είναι αιρετικός, αλλά καθίσταται ενεργεία καθυρημένος όταν τον καταδικάσει η Σύνοδος. Κληρικός που ξέφυγε από την Ορθοδοξία μέχρι ότου κριθεί από Σύνοδο μπορεί να θεωρηθεί δυνάμει καθυρημένος. Ενεργεία καθυρημένος καθίσταται μόνον μετά από συνοδική κρίση. Και το λέει αυτό και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αυτά ισχύουν για τις αντικανονικές ενέργειες του Πατριάρχου. Για παραβάσεις δηλαδή ιερών κανόνων εθεωρείται δυνάμει καθυρημένος, δεν ήταν όμως και ενεργεία. Αλλά υπήρχαν και ενέργειές του που έφυγαν δόγματα. Λάζει τώρα. Και στην περίπτωση αυτή, αφού γυμνεί την κεφαλή κηρύττει τη διδασκαλίες αντορθόδοξες, ο Αθηναγόρας, ο Βαρθολομαίος 10 φορές περισσότερο, δεν απαιτείται προηγουμένως απόφαση καθαιρέσεως από αρμόδιο συνοδικό δικαστήριο. Η καθαίρεση επέρχεται αυτομάτως κατά τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Επομένως, όποιος κηρύσει αίρεση προσυνοδικής διαγνώσεως πρέπει να μην έχουμε κοινωνία μαζί του. Λέει ότι εδώ το λέει πολύ σκληρά ο Καντιώτης, η καθαίρεση επέρχεται αυτομάτως. Δεν χρειάζεται να τον καθαιρέσει σύνοδος, είναι καθυρημένος όταν κηρύσει αίρεση κατά τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Και λέει, το οποίον και εγώ ως ιεροκήρυξη είχα μνημονεύσει, τον 15ο κανόνα, δέστε το 15ο κανόνα, και είχα ζητήσει ως ιεροκήρυκας πριν γίνει επίσκοπος, και είχα ζητήσει από τους αρχιερείς της Βορείου Ελλάδος να τον εφαρμόσουν και να διακόψουν την κοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Φανταστείτε λοιπόν τώρα τον Καντιώτη, ως ιεροκήρυκα στην Αθήνα και Αρχιμαδρίτη, να απευθύνεται προς τους αρχιερείς των νέων χωρών και να λέει γιατί δεν διακόπτετε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα αφού είναι αιρετικός. Όταν έγινε λοιπόν και αυτό στις νέες χώρες εδώ επίσκοπος, που λένε οι άλλοι, μα εσύ έλεγες αυτά. Στη Βόρεια Ελλάδα είσαι κι εσύ. Τώρα εσύ γιατί δεν το κάνεις? Γιατί διακόπτεις το μνημόσυνο? Γιατί τώρα με ρωτούσαν που γίνεται επίσκοπος της Βορείου Ελλάδος δεν εφαρμόζεται ο ίδιος τον κανόνα και δεν διακόπτεται την πνευματική σχέση με τον Πατριάρχη? Απάντησης. Εξακολουθώ να πιστεύω ό,τι πίστευα και τότε. Δεν εφαρμόζω όμως ακόμη τον κανόνα αυτόν, όχι διότι φοβούμαι. Διεκινδύνευσα ήδη τον θρόνο κατ' επανάληψη για την εφαρμογή ιερών κανόνων. Πράγματι, πόσες φορές πήγαν εκεί να τον βγάλουν τραλό, να τον εκθρονήσουν με τη Χούντα τότε. Αλλά ενώ έχω την απόφαση να τον εφαρμόσω, ενώ πρέπει, λέω μέσα μου, πρέπει να τον εφαρμόσω. Αλλά ενώ έχω την απόφαση να τον εφαρμόσω, τρέμω
Πόρο σοβαρό θέμα είναι. Τρέμω και ηλικιώ εμπρός την ευθύνη απέναντι στο Θεό και τους ανθρώπους για μία ενέργεια που θα έχει χαρακτήρα δονήσεως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κανονικά πρέπει να την εφαρμόσω, αλλά τρέμω και δηλιώ, γιατί αν κόψω το μνημόσυνο, αυτό θα είναι ένα σεισμός μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ερευνώ λοιπόν και βασανίζω το πράγμα, ό,τι κάνουμε κι εμείς. Ερευνώ λοιπόν και βασανίζω το πράγμα βαθύτερα και περιμένω πληροφορία της συνειδήσεώς μου, η οποία ισχυρός να με πείθει ότι ίγκυκεν η ώρα. Παρακολουθώ με προσοχή και αγωνία την εξέλιξη της καταστάσεως. Βλέπω ότι και άλλοι αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος ανησυχούν και διερωτώνται πού πάμε. Κάτι φοβερό εγκυμονούν οι καιροί μας τότε, το 70. Τώρα, φοβερό φρίκι. Συνεχώς προετοιμάζω την ψυχή μου, το πίμνιό μου, καθώς και τις ψυχές των φίλων αναγνωστών, της Πίθας και άλλων, για την κρίσιμη ώρα της Ορθοδοξίας. Ήθε ο Κύριος να αποτρέψει από μας το πικρό ποτήριο. Ήθε να μην διασπαστεί η ενότης δια της πραγματοποιήσεως ενδομήχων πόθων ορισμένων οικουμενιστών ταγών της Εκκλησίας. Καταλάβαινε ότι αυτό το θέλουν και οι οικουμενιστές. Εν πάση όμως περιπτώσει, το πότε και πώς θα εφαρμόσω τον ανωτέρω κανόνα δεν θα μου το υποδείξουν ανεύθυνα πρόσωπα, από εδώ και από εκεί κάποιοι φανατικοί παλαιοημερολογίτες, αλλά η συνείδησή μου, ακούγοντας και τη φωνή του λαού εκείνου που αγωνίστηκε μαζί μου σε ημέρες σκληράς δοκιμασίας. Τελικώς όμως έκανε την πάψη λίγο αργότερα, μερικούς μήνες μετά από αυτά. Ακούστε τώρα τι λέει. Λέει λοιπόν, επικροτώ, Μάρτιος του 70, επικροτώ την πράξη του Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου που έπαυσε το μνημόσυνο του Πατριάρχου Αθηναγόρα εξαιτίας των νεωτέρων δηλώσεών του περί κοινού ποτηρίου, πρωτίου, αλαθήτου και φιλιόκβε. Ο Αθηναγόρας είπε δεν είναι τίποτα αυτά, ούτε το φιλιόκβε, ούτε του πρωτίου, ούτε να πάμε στο κοινό ποτήριο. Η πάυση οπωσδήποτε θα επεκταθεί και άλλοι ιεράρχοι ετοιμάζονται να διαμαρτυρηθούν. Η κατάσταση εκτραχύνεται. Το σκάνδαλο παίρνει διαστάσεις. Το γόητρο του Πατριαρχείου πέφτει. Πλησιάζει κάποια τρομακτική διάσπαση της ενότητος του Ορθοδόξου κόσμου. Θα επακολουθήσει πνευματικός όλεθρος. Να τα αποτελέσματα του διαλόγου που άρχισαν Πάπας και Πατριάρχης. Ο διάλογος είναι πονηρή παγίδα του παπισμού για να διαλύσει την Ορθοδοξία. Η διαρκής Ιερά Σύνοδος, όπως παρατήρησαν και άλλοι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Είναι ανάγκη να συγκληθεί η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία στο κεφαλαιόδες τούτο ζήτημα είμαι βέβαιος ότι με θαυμαστή ενότητα θα στυλιτεύσει τις παρεκκλήσεις από τις αρχές της Ορθοδοξίας και θα απευθύνει διάγγελμα προς όλο τον Ορθόδοξο κόσμο που είναι απογοητευμένος από τις αντικανονικές και αντορθόδοξες ενέργειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ίσως ο Πατριάρχης πρώτου κινδύνου καταδίκης του από όλη την ιεραρχία να ανανύψει. Ποτέ δεν ήρθε αυτή η καταδίκη. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αμέσως μετά τη δημοσίευση των φρικωδών δηλώσεων του Πατριάρχου περί πρωτίου αλαθήτου του Πάπα και Φιλιόγκβε θα έπρεπε να συγκληθεί σε έκτακτη συνεδρίαση, να απευθύνει ερώτημα στον Πατριάρχη αν είναι ακριβής ή όχι οι δηλώσεις και να καθησυχάσει τον Ορθόδοξο λαό. Οι ιεράρχοι που διαμαρτυρήθηκαν ή και έπαυσαν το μνημόσυνο, δέστε, οι ιεράρχοι που διαμαρτυρήθηκαν ή και έπαυσαν το μνημόσυνο, όχι μόνο απαλλάσσονται από ευθύνη, αλλά είναι και άξιοι επένου, διότι ερμήνευσαν ορθά τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Δημιουργείται και σοβαρό ζήτημα πίστεως και κρίσεως της Ορθοδόξου συνειδήσεως, το οποίο μόνο η ιεραρχία μπορεί να αντιμετωπίσει. Τις τυχόν εναντίον διαμαρτυρωμένων ιεραρχών φωνές απίστων, αθέων, πνευματιστών, μασόνων, οι οποίοι είναι ψυχροί και αδιάφοροι και ληξιαρχικώς μόνο να ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει να περιφρονήσουμε σαν γαυγίσματα μικρών σκύλων, όπως διδάσκουν αείμνηστοι πρόμακα της Ορθοδοξίας. Ας ακούσουμε τα πιστά τέκνα
της Ορθοδοξίας, τα οποία από κάθε σημείο της Ελλάδος στρέφουν εν αγωνίως τα βλέμματά τους προς τους ποιμένες, ζητώντας ρωμαλαία υπεράσπιση της πατροπαραδότου ευσεβίας. Μετά από την διακοπή του Φεβρουάριου του 1973, τα λέει αυτά: «Μας κατηγορούν ότι δεν σεβόμεθα το Πατριαρχείο, διότι όλος αυθαιρέτως διακόψαμε το μνημόσυνο του ονόματος του Πατριάρχου». Είχε διακόψει ήδη κι αυτός. Όχι, αδικούν την αλήθεια όταν λένε «όλος αυθαιρέτως». Το αληθές είναι τελείως αντίθετο, με μαύρα γράμματα. Εάν ανοίξετε το πιδάλιο και μελετήσετε τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τότε θα δείτε ότι όχι όλος αυθαιρέτως, αλλά όλος κανονικός διακόψαμε τη μνημόνευση του Πατριάρχου. Την διακόψαμε μετά από φρικώδεις δηλώσεις του περί πρωτίου και αλαθύρου του Πάπα, περί φιλιόκδα κτλ. Γυμνή τη κεφαλή διακηρύσσοντας σε παγκόσμια κλίμακα αντορθόδοξες διδασκαλίες που έχουν καταδικαστεί από πλήθος συνόδους. Οι δε τρεις Μητροπολίτες της Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι με πόνο ψυχής προχωρήσαμε στην διακοπή του μνημοσύνου, Αμβρόσιος, Αυγουστίνος και Παύλος Παραμυθίας, με έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο δηλώσαμε ότι εάν ο Πατριάρχης διέψευδε τις σχετικές δηλώσεις, εμείς θα επαναλαμβάναμε το μνημόσυνο. Αλλά δυστυχώς εκείνος επέμεινε στις πεπλανημένες αντιλήψεις του. Ακούσε τώρα το δε γεγονός ότι η Ιερά Σύνοδος, παρόλες τις πιέσεις που δέχθηκε, δεν προχώρησε να επιβάλλει κυρώσεις εναντίον μας. Τώρα μας απειλούν. Ήδη το καλοκαίρι εμένα με καθήρευσαν κάποιοι με το μυαλό τους. Μας απειλούν τώρα. Η Σύνοδος δεν τόλμησε να επιβάλλει κυρώσεις εναντίον μας. Δείχνει ότι κατά βάθος ανεγνώριζε την ορθότητα της ενεργίας μας. Προσέφερε δε η ενέργειά μας αυτή υψίστη υπηρεσία στο Πατριαρχείο, διότι υπήρξε ένα φρένο στον Πατριάρχη που έσπευδε πυραυλοκινήτως προς άκερον ένωση με τους παπικούς.